Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, προϋπόθεση να προχωρήσουμε στην οργάνωση της πάλης απέναντι σε όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση είναι να έχουμε σωματεία, να φτιάξουμε οργανώσεις εργατών εκεί που δεν υπάρχουν, να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο τα συνδικάτα που σήμερα σηκώνουν το βάρος του αγώνα σε κάθε κλάδο και κάθε περιοχή. Έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει πώς θα ανασυνταχθεί και θα γίνει πιο ισχυρό το εργατικό κίνημα. Έχουμε κάνει βήματα, έχουμε διακρίνει αδυναμίες που ορισμένες από αυτές εξακολουθούν και υπάρχουν. Η ίδια όμως δουλειά από την ανάποδη γίνεται και στα κυβερνητικά επιτελεία, στις εργοδοτικές οργανώσεις, στα κόμματα που στηρίζουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γίνεται τώρα, γινόταν όμως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, με επίμονη και καλά σχεδιασμένη προσπάθεια να δώσουν κέριο, καταλυτικό χτύπημα στο δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται, να αντιστέκονται, να διεκδικούν, να αμφισβητούν το σύστημα και τους εκφραστές του. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση για αλλαγή στις διατάξεις που αφορούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε και η πρώτη φορά που επιδιώκουν να φέρουν ανάλογο νόμο στη Βουλή. Ούτε τυχαίο βέβαια που διαλέγουν περιόδους που το κίνημα δεν είναι στα πάνω του για να περάσουν μέτρα που έχουν από καιρό στο σιρτάρι, αφού καλά γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα ανακάμψει. Πριν πούμε δύο λόγια για το τι θέλουν να κάνουν σήμερα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ένα κεφαλαιόδε ζήτημα. Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, κράτος και εργοδοσία δεν έχουν καμιά δουλειά να παρεμβαίνουν στις εργατικές οργανώσεις. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του αναφέρετου δικαιώματός μας να οργανωνόμαστε σε σωματεία οδηγεί κατευθείαν στον με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έλεγχο από τους εκμεταλλευτές μας και από το κράτος τους. Και αυτό δεν έχει αναφορά μόνο σε σκοτεινές εποχές ή σε επιλογές πιο συντηρητικών κυβερνήσεων. Γιατί μπορεί το 1976 ο γνωστός Λάσκαρης, Υπουργός Εργασίας, με το νόμο 330 να έκανε ό,τι μπορούσε να μπλοκάρει τη δράση των σωματείων με απολύσεις και διώξεις συνδικαλιστών, με την κατοχύρωση της απεργοσπαστικής δράσης και του lockout, τη γνωστοποίηση της απεργίας 15 μέρες πριν από την κήρυξή της και άλλα. Όμως ο νόμος που σήμερα ισχύει και ψηφίστηκε το 82 από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτός που έθεσε νέους μηχανισμούς ενσωμάτωσης του συνδικαλιστικού κινήματος, κατοχύρωσε, συνάδελφοι, την εργατική αριστοκρατία που έπαιξε όλα τα επόμενα χρόνια το βρώμικο ρόλο της σε βάρος των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Το λέμε αυτό γιατί είναι σίγουρο ότι αύριο θα υπάρξουν κάποιοι που θα επιδιώξουν να τελέσουν το μνημόσυνο του 1264. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να ταυτίσουν τις ελάχιστες θετικές πλευρές που είχε και που στο κάτω-κάτω ήταν και κάτω από την πίεση του εργατικού κινήματος τότε, με τα δικαιώματα που πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα και που αυτά ήταν και είναι έτσι κι αλλιώς πάντα σε αμφισβήτηση. Και εξηγούμαστε πως καμιά διάταξη αυτού του νόμου δεν διασφάλισε ποτέ την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, απέναντίας την εμπόδιζε με πολλούς τρόπους. Με βάση άραγε ποιο νόμο δεν γράφονται στα σωματεία του σήμερα οι εργολαβικοί ελαστικά απασχολούμενοι στην υγεία, στον τουρισμό, στα πετρέλαια, στο ΣΟΤΑ. Είναι ή δεν είναι ο 1264 που αποφασίζει πόσοι πρέπει να μαζευτούν να κάνουν ένα σωματείο. Προβλέπει ή δεν προβλέπει το δίμηνο για να οργανωθεί ένας εργάτης. Βάζει ή δεν βάζει περιορισμό στην απεργία όταν απαιτεί έγγραφη προειδοποίηση από μια ως και τέσσερις μέρες πριν την πραγματοποίησή της. Παρεμβαίνουν ή όχι τα όργανα του κράτους στις αρχιερεσίες με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων που ξέρουμε ορισμένους από αυτούς τι ρόλο παίζουν. Πόσες και πόσες γενικές συνελεύσεις, αρχιερεσίες, απεργίες δεν βγαίνουν κάθε μήνα παράνομες, πατώντας πάνω στο 1264. Πόσοι συνδικαλιστές δεν σύρθηκαν από την εργοδοσία στην περιβόητη επιτροπή του άρθρου 15 και έχουν απολυθεί. Πόσοι άραγε έχουν απολυθεί χωρίς καν να τους πάνε ούτε στο ειδικό αυτό δικαστήριο. Γιατί λοιπόν, συνάδελφοι, να θέλουμε έναν τέτοιο νόμο σήμερα? Γιατί θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι όταν ακόμη και τα ελάχιστα θετικά του είτε δεν εφαρμόζονται είτε έχουν με τον καιρό αλλάξει? Ούτε βέβαια όμως έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου. Και το 2010 το ΠΑΣΟ και το 2014 η Νέα Δημοκρατία και πιο πριν βέβαια αυτή την προσπάθεια έκαναν να φέρουν δηλαδή το συνδικαλιστικό νόμο στα μέτρα της εργοδοσίας. Και μήπως, για να μην το ξεχνάμε, δεν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που έστρωσε με τον απεργοκτόνο νόμο το έδαφος για να πατήσει νέα επίθεση? Ποιος μίλησε άρα για ηλεκτρονικά μητρώα και ηλεκτρονική ψηφοφορία πρώτος? Άρα,
Για να είμαστε ακριβείς, η επίθεση ήρθε από όλες εκείνες τις πλευρές στο πολιτικό φάσμα που κυβέρνησαν ή κυβερνούν κατά εντολή του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και φυσικά των πολιτικών που αποφασίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε και αυτό είναι τυχαίο, μιας και οι μελέτες του ILO, το Διεθνές δηλαδή Γραφείο Εργασίας, είναι αυτές που παίρνονται σαν βάση για όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που περιμένουν. Θέλουν συνδικαλιστικό κίνημα αντίστοιχο με την Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που να είναι ουρά των Ευρωπαϊκών Μονοπωλίων. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, οι 5.000 απολύσεις συνδικαλιστών που έγιναν πριν και μετά τον νόμο Λάσκαρη το 1976 θα οχριούν μπροστά σε αυτές που ονειρεύεται σήμερα το κεφάλαιο, αν εμείς πέσουμε στην παγίδα όσων μιλούν για προσαρμογή των σωματείων στα νέα δεδομένα και κάτι τέτοια κουραφέξαλα. Οι απολύσεις των συνδικαλιστών και των ιδρυτικών μελών ενός σωματείου, η ανταπεργία, η παράδοση των μητρώων μας στο κράτος και στην εργοδοσία και ό,τι άλλο σκεφτούν να συμπεριλάβουν στο έκτρωμα που ετοιμάζουν, είναι η απόλυτη προσαρμογή στη βαρβαρότητα. Πρόκειται ξεκάθαρα για νόμο δίωξης της συνδικαλιστικής δράσης. Να αποτελέσει δηλαδή το συνδικαλίζεστε ένα ακόμα ιδιώνυμο αδίκημα. Αυτό θα είναι και τίποτα λιγότερο. Γιατί σε ποιο χώρο σήμερα και όχι μετά την αλλαγή του νόμου που επιδιώκουν μπορεί κανείς να συγκεντρώσει εύκολα 21 υπογραφές να κάνει σωματείο? Ρωτήστε τους συναδέλφους στην Κόσκο, ρωτήστε στα αεροδρόμια, στο ξενοδοχείο και αλλού. Ποιο ρυθμό περιμένουμε να πάρουν οι απολύσεις χωρίς την έστω τυπική προστασία όταν σήμερα όποιος σηκώνει κεφάλι του το παίρνουν? Ή ποιος θα γραφτεί σε σωματείο όταν το όνομά του θα είναι από την αρχή στη διάθεση του κράτους και του εργοδότη? Ποιες αρχαιρεσίες, συνάδελφοι, σκεφτείτε το, σωματείων θα είναι διασφαλισμένες από την παρέμβαση των αφεντικών όταν η ψηφοφορία θα διεξάγεται με τον ΑΜΚΑ ηλεκτρονικά? Ποιος θα πατάει το κουμπί δηλαδή αν όχι ο προσωπάρχης και μάλιστα μαζικά για λογαριασμό των εργαζομένων? Αλλά να πάμε και παραπέρα γιατί θα ακουστούν πολλά. Γιατί πρέπει να προειδοποιεί ένα σωματείο πότε θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι? Τι αποτελεσματικότητα θα έχει το μεγάλο μας όπλο που είναι η απεργία, αν δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο αντίδρασής μας προς όφελός μας? Τι είναι δηλαδή, συνάδελφοι, η απεργία? Πρόσκληση για γάμο? Για μας, συνάδελφοι, η προσαρμογή που θέλουν να κάνουν είναι κόλαφος στην πραγματικότητα. Θέλουν κυβέρνηση, εργοδοσία και παρέα και τα κόμματά της να περιορίσουν κι άλλο τα δικαιώματά μας, τις ελευθερίες μας, στο πλαίσιο των συνολικών ανατροπών που γίνονται τα τελευταία 30 χρόνια. Θέλουν δηλαδή έτοιμο στρωμένο έδαφος να αντιμετωπίσουν τη νέα καπιταλιστική κρίση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα τα σχέδια των υπεριαλιστών και προϋπόθεση γι' αυτό είναι να χτυπήσουν το ταξικό κίνημα. Σαν πως πιστεύει κανένας τώρα στα σοβαρά ότι θα θίξουν τα ιερά και όσια της εργατικής αριστοκρατίας, της συνδικαλιστικής μαφίας όπως την είπαν οι εργαζόμενοι? Δηλαδή, σε τι θα βλάψει τις ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και άλλων ομοσπονδιών που είναι στην ίδια γραμμή? Μήπως κάνουν πια καμιά απεργία? Αυτοί για αυτούς έφαγε τα ψωμιά της, έτσι λένε. Μήπως οργανώνουν κανένα εργάτη? Λίστες από τα γραφεία προσωπικού χρησιμοποιούν για να κάνουν εκλογές και μάλιστα σέρνουν με το ζόρι πολλές φορές τους εργαζόμενους αυτές. Μήπως τους νοιάζουν οι εργολαβικοί, οι πρακτικάροι, οι ελαστικά απασχολούμενοι? Μα ήδη εδώ και χρόνια αρνούνται να τους γράψουν τα σωματεία. Και όσο για τις περίφημες άδειες, γιατί και εκεί θα ακούσουμε πολλά, τις συνδικαλιστικές, είναι σάφη. Τι σχέση έχει ένας αγωνιστής που δεν πάει στη δουλειά αλλά είναι ολημερής και ολινεκτής στους δρόμους και στους χώρους δουλειάς με τα λαμόγια που δεν ξέρουν ούτε καν πού πέφτουν οι επιχειρήσεις του κλάδου τους? Επομένως, στόχο έχουν το ταξικό κίνημα και με πρόβλεψη προσέχετε τη νέα βάρδια, τους νέους και τις νέες. Άρα οι διώξεις οι συνδικαλιστικές, η ποινικοποίηση των εργατικών και λαϊκών αγώνων, η καταστολή είναι ζητήματα διαχρονικά που συνδέεται με αυτό που λέμε συχνά το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη και μέσα βεβαίως από όλους τους μηχανισμούς του κράτους. Και τελειώνοντας, να λοιπόν γιατί το πάμε και τα συνδικάτα που το συγκροτούμε, καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να βρεθούμε επί ποδός πολέμου, όχι μόνο να αποτρέψουμε μία ακόμη προσπάθεια να μας εξαφανίσουν, αλλά για να επιβάλλουμε τα δικαιώματα που πρέπει να έχουμε. Και αυτά δεν έχουν χώρο για καμιά παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας. Να μην αφήσουμε καμιά απόλυση συνδικαλιστή εργαζόμενου. Καμιά απόλυση δεν είναι αιτιολογημένη. Και είναι για γέλια, συνάδελφοι, και για κλάματα αυτά που ακούγονται για ανάκληση απολύσεων που θα γίνονται, λέει, για λόγους σεξουαλικής παρανόχλησης ή αλλαγής φύλου. Οι εργάτες απολύονται για να διασφαλιστούν ή να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη της εργοδοσίας για να χτυπήσουν όσοι σηκώνουν κεφάλι.
Να κατεβάσουν λοιπόν τα ξερά τους από τα συνδικάτα, γιατί τα συνδικάτα υπακούν μόνο στα καταστατικά τους, στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων με κριτήριο της ανάγκης της τάξης μας. Να επιβάλλουμε στην πράξη τώρα κιόλας αυτό που λέμε πρώτη μέρα στη δουλειά, πρώτη και στο σωματείο. Έλληνες και μετανάστες, μόνιμοι και ελαστικά απασχολούμενοι. Να φύγουν όλα τα εμπόδια, να γραφτούν οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι. Μα πάνω απ' όλα, για μας είναι η μάχη για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Πρέπει να περνά μέσα από την ανασύνταξη που λέμε εμείς του εργατικού κινήματος. Και αυτό δεν μπορεί, συνάδελφοι, να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Κανείς προοδευτικός άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος χωρίς καμιά αντίδραση. Δεν χωρά λοιπόν καμιά αναμονή απέναντι στα εγκληματικά σχέδια του κεφαλαίου και όλων των δυνάμεων που το υπηρετούν. Απάντηση δίνει ενίσχυση της πάλης ενάντια σε αυτή την πολιτική που είπαν και οι προηγούμενοι, αγώνας για τη ζωή και την υγεία του λαού. Και τέτοιος αγώνας, συνάδελφοι, χωρίς γερό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να οργανωθεί.